Τώρα, τι είπε ο Χριστός δια τους έξι αγγέλους των εκκλησιών της Μικράς Ασίας. Και οι άγγελοι είπαν, αυτοί είναι οι επίσκοποι των εκκλησιών. Μένει τώρα ο τελευταίος. Είναι ο επίσκοπος της Λαοδικίας. Η Λαοδικία ήταν μια ελληνικοτάτη πόλη. Την έκτισε ο Αντίοχος ο δεύτερος. Ήταν κοντά σχεδόν στην Έφεσο, στην εφοροτάτη κοιλάδα του Λύκου, απέναντι από την Ιεράπολη. Ήταν βιομηχανικό και εμπορικό κέντρο. Εκεί επίσης ανεπτύσσεται και η ιατρική επιστήμη πολύ. Αλλά γνωρίζετε, όπου υπάρχει χρήμα και πλούτος, εκεί δεν είναι συνήθως και ο Θεός. Ως δυσκόλως ή τα χρήματα έχονται, εισελεύσονται εις τη βασιλεία του Θεού. Απόδειξη, πόσοι βιομήχανοι είναι απόψε και εργοστασιάρχοι εδώ, μα θα πείτε έχουν δουλειές. Αλλά βλέπεις ότι εμποδίζονται. Ω δυσκόλος και τα χρήματα έχονται, εισελεύσονται στη βασιλεία του Θεού. Δύσκολο πράγμα. Μπορεί να περάσει μια ανταμίλα από μια δηλωμάτρεπα. Τόσο θαύμα. Θαύμα είναι να είσαι δικαιοπλούσιος. Δεν το λέω εγώ, το είπε ο ίδιος ο Χριστός. Γι' αυτό η Αγία Φτώχεια, όποιος καταλαβαίνει, να δοξάζουμε τον Θεό. Μαρασμός πνευματικός υπήρχε. Μάλλον, πνευματικός μαρασμός εις την Λαοδίκαια. Δεν υπήρχε ζωντάνια πνευματική. Και αιτία σε αυτά ήταν και ο πρώτος, ο επίσκοπός σας. Και εκείνος ήταν άνθρωπος που δεν ήξερε τι του γινότανε. Δεν καταλάβαινε, νόμιζε ότι πηγαίνει καλά. Αρκετά αυτά τα οποία έκανε και νόμιζε ότι είναι εντάξει. Ενώ ήτανε πίσω. Μακριά από το Θεό. Δεν είχε το γνώθι σε αυτόν. Δεν είχε αυτογνωσία να ξέρει τι του γίνεται. Γι' αυτό δε και τον ελέγχει γκριμίδεται ο Θεός. Ακριβώς διότι αγνοούσε τον εαυτό του, την καταστασή του. Δεν είχε την αυτογνωσία. Τι του λέει. Και το αγγέλο της εν Λαοδικία εκκλησίας γράψω. Πάντο λέγει ο αμήν, ο μάρτης ο πιστός και αληθινός, η αρχή της πίστεως του Θεού. Είδα σου τα έργα, ότι ούτε ψυχρώσει ούτε ζεστός. Όφελον ψυχρώσει ή ζεστός. Ούτως ότι χλιαρώσει και ούτε ζεστός ούτε ψυχρός μέλωσε μέσα εκ του στοματός μου. Ότι λέγει ότι πλούσιος είναι και πεπλούτηκα και ουδενός χρειαν έχω. Και ούκ είδας ότι στεί ο ταλέπορος και ο ελεηνός
και ο φτωχός και ο τυφλός και γυμνός. Συμβουλεύωση αγορά σε παρεμοχριστίων πεπυρωμένων εκτυρός είναι πλουτίσει και η μάτια λευκά είναι περιβάλλει και μη φανερωθεί η εσχήνη της γυμνότητός σου και κονήριον είναι η χρήση της οφελμού σου είναι βλέπει. Εγώ όσους εάν θελώ ελέγχω και παιδεύω ζήλευε ούν και μετανόησα ιδιώστηκα επί την θύραν και κρούω. Βλέπετε πόσο σκληρός είναι ο Κύριος και τρομερά πράγματα του λέγει. Δεν πιστεύω να έχετε ακούσει από τα λόγια του Χριστού άλλοτε τόσο τρομερά και αυτά διότι δια την χλιαρότητά του η οποία προήρχεται από την άγνοια του εαυτού του. Δεν καταλάβει ο άνθρωπος αυτός τι πηγινόταν. Γι' αυτό δε και τα λόγια τα οποία λέγει με τα οποία αυτοχαρακτηρίζεται και κυκλοφορείται ο Χριστός είναι λόγια ακριβώς που έχουν σχέση με την αυτογνωσία. Τι λέει? Γράψε, τα άντε λέγει ο αμήν, ο μάρτης ο πιστός και αληθινός η αρχή της κτήσεως του Θεού. Αυτά τα λόγια είναι χαρακτηριστικά και σημαίνουν ότι να τα προσέξει διότι αυτός είχε άγνοια και του λέγει, πρόσεξε ποιος σου τα λέγει, σου τα λέγει ο αμήν. Αμήν, τι σημαίνει? Ο τέλειος. Εγώ που γνωρίζω τα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο τελειότερο. Δεν υπάρχει ανώτερο. Αναπτύσσουμε σφαιγμένοι την αποκάλυψη του διάνου και ήμεθα εις αυτά τα οποία λέγει ο Κύριος εις τον Λαοδικίος και γενικώς εις όλον το πλήρωμα της Εκκλησίας. Και είπαμε ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είχε το γνώση σε αυτόν. Και του λέει, πρόσεξε τα αυτά που σου λέγω εγώ, διότι εγώ είμαι ο αμήν, γνωρίζω τα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτε. Εσύ του λέγει, νομίζεις ότι τα ξέρεις τώρα. Ξέρεις τον εαυτό σου και δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Επίσης, ο μάρτης, ο πιστός και αληθινός. Είμαι αληθινός. Ό,τι λέω είναι αλήθεια. Είμαι αξιόπιστος και πρόσεξέ τα. Λέει και ένα άλλο. Η αρχή της πίστεως του Θεού. Η αρχή της κτήσεως του Θεού. Να το προσέξουμε λίγο αυτό το εδώ, γιατί αυτό το χωρίο το παίρνει για φοβάδι και λένε η αρχή της κτήσεως του Θεού. Άρα λοιπόν ο Χριστός είναι το πρώτο κτίσμα που τους πάνε φραγκοπατάρες. Να μάθουν καλά να ξέρουν τα ελληνικά και να μην τα διαστρέφουν. Όπου βρίσκουν κανένα δύσκολο χωρίο, δύσκολο ερμήνευτο, πηγαίνουν αυτοί και το ερμηνεύουν όπως το θέλουν. Και ένας, ο οποίος εκ πρώτης όξεως ακούει αυτό, ότι είναι αρχή της πίστεως ο Χριστός του Θεού, α, σου λέει, να, αυτό που λένε οι διαφοράδες, δεν είναι Θεός ο Χριστός. Αλλά τι είναι? Είναι κτίσμα, το πρώτο κτίσμα, ο αρχιδούλος όπως λένε. Πρώτα έκλεισε αυτόν ο Θεός κατόπιν τ' άλλο. Τι θα της πείτε? Εδώ. Και εγώ κάποτε ήμουνα στην Ικαρία και κάποιος εκεί της χριστιανικής της πανελλήνων αυτά της ενώσεως εκεί
βούτυξαν, έκανε το φωτογράφωνα, διαφοβάσαι. Και τον έπιασα και μου λέει, είναι διαφοβάσαι. Του λέγω, πάθη πιέτρα με τον εδώ. Λοιπόν, τον αποσχολούσε εκεί, συζυγώστε και πήγα. Μου λέει, εγώ λέει, είμαι μάρτυρος του Ιακωβά. Λέγω, τι βλάκας είσαι ιδιωμένος. Όχι λέει, πείτε εδώ η Αγία Γραφή, τι Αγία Γραφή του λέω. Και τους τέλους του λέω, εις την Θεότητα του Χριστού. Το πιστεύεις ως Θεό. Όχι λέει, είναι πτύγμα. Και να λέει, δεν το λέγει. Κοίταξε τι λέγει και αμέσως βγάζει εκεί την... Αυτά τα έχουν επισημάνει αυτή, τα δύσκολα αυτά πορεία. Και βγάζει εκεί, να λέει, δεν λέγει εδώ ότι η αρχή της πίσεως του Θεού. Λοιπόν, ακούστε, όταν λέγει η αρχή της πίσεως του Θεού, δεν λέγει ότι πτύστηκε πρώτος ο Χριστός και ότι είναι πτύσμα, όπως έλεγε ο Άριος και το λένε και αυτοί τώρα. Αλλά τι, ότι αυτός είναι η αιτία που έγιναν αυτά. Δηλαδή είναι η δημιουργική αιτία. Αυτός το δημιουργήσε ο Χριστός. Δεν είδατε όταν υπερβήματε ένα, κάνει ένα συγκέξιο. Τι λέγει, είμαι εγώ η αρχή και έγινε το συγκέξιο αυτό. Δεν το λένε. Τι έπαιρνε δηλαδή ότι αυτός το ότι γεννήθηκε, έγινε το συγκέξιο. Τον Ιάνουαρο που δεν καταλάβει ο Κύριος έκανε συγκέξιο. Αλλά αυτός δεν λέγει ότι αυτός ήταν εκείνη τη στιγμή χτίστηκε και λένε ότι ήταν έλαβε αρχή εκείνη τη στιγμή ο συμπέθρος που δεν είναι αυτός. Αλλά τι, ότι αυτός ήταν η αιτία. Εγώ είμαι η αρχή που έγινε αυτό το ίδρυμα. Εγώ είμαι η αρχή που έγινε το σχολείο εκείνο εκεί. Πώς είσαι και εσύ όταν ενήργησε να γίνει ειδήσουνε από τον πρώτο να γίνει ένα σχολείο. Ήσουνα τούβολο κι εσύ. Αυτό πάνε μας πούνε ότι είμαστε τούβολα χριστιανοί μου και πέτες και δεν καταλαβαίνουμε. Αλλά και τα λένε αυτά που τα λένε για τον Χριστό. Βλέπετε τι ασέβεια είναι, πώς τα διαστρέφω. Όχι, δεν ήταν ο Χριστός. Όπως το λένε, αλλά τι, είναι η δημιουργική αιτία. Αυτός τα έφτιαξε, ο Χριστός τα δημιούργησε. Διότι λέει, πάντα δι' αυτού εγένεται. Και χωρίς αυτού εγένεται ουδέν από όσο έγινε. Πάντα δι' αυτού. Τι λέει, αυτός είπε και γεννήθηκε. Αυτός ελευθύνεται και εκτίστηκε. Ο Χριστός. Λοιπόν, τα δημιούργησε ο Θεός δια του Λόγου Του, δια του Ιησού Χριστού, δια του Δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος. Λέγει, το Λόγο Κυρίου, η ουρανία εστερεώθησε. Τα πάνω, εστερεώθησε. Η ουρανή με τον Λόγο του Χριστού Θεού. Δηλαδή, Λόγος του Θεού είναι το Δεύτερο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Κύριος Υπόνος Ιησούς Χριστός. Βλέπετε ποια είναι η αιτία και πώς θα διαστρέφουν αυτοί τα. Λοιπόν, γιατί του λέει τώρα εδώ ότι είμαι η αρχή της πίστεως του Θεού. Ότι εγώ δημιούργησα τα πάντα, λέει ο Χριστός. Και δεν ξέρω εσένα. Δεν ξέρω τα πάντα, τα ξέρω. Δεν είναι όπως είσαι εσύ που δεν καταλαβαίνεις τι σου γίνεται. Δεν ξέρεις μέσα σου τον εαυτό σου τι γίνεται ο ψυχικής απόψε. Λοιπόν, άκουσε τα αυτά που θα σου πω. Αλλά να τα ακούσουν και εμείς χριστιανοί μας. Γιατί στον καθένα μας θα παθήνουν. Δηλαδή πρέπει και εμείς να έχουμε αυτογνωσία. Να γνωρίζουμε τι μας γίνεται. Αυτογνωσία. Να ξέρουμε τον εαυτό μας. Τι είναι αυτή η αυτογνωσία. Τι να βρείτε. Δεν ξέρουμε τον εαυτό μας. Πού θα πούνε. Έχουμε βγάλει φωτογραφίες. Και τώρα βγάλω φωτογραφίες. Ο κόσμος δεν ξέρω και εσύ. Ή θα πούνε οι γυναίκες, εμείς δεν ξέρουμε τον εαυτό μας. Και όχι καθ' όλους τους καθόλους καθόλους. Και αν ψάξω μάλιστα τα ψατάκια όλων των γυναικών, θα βρω δεύτερα καθόλους. Λοιπόν, άρα λοιπόν, ξέρουμε τον εαυτό μας. Όχι τέτοια γνώση να ξέρεις τη φάτσα σου. Αλλά τι, να γνωρίζεις τον εαυτό σου από ηθική και ψυχική πλευρά. Ψυχικά να γνωρίζεις τον εαυτό σου. Να γνωρίζεις την ψυχή σου. Γεια.
Δεν γνωρίζουμε την ψυχή. Όλα τα νερίγενε σήμερα προσπαθούν τα πάντα να μάθουν και όμως έχουμε μέγαν άγνωστον το εαυτό μας. Κοίταξε ο άνθρωπος σήμερα, τρέχει να μάθει τα πάντα. Διότι κάνει εξερευνητικές αποστολές. Πηγαίνει στο βάθο τη, μέσα στην Ασία, στην Αφρική, στις ζούγκλες μέσα εκεί για να μάθει τα πάντα. Κατέρχεται μέσα στα έργατα της γης. Γίνεται στη Λεβίαιτα. Μήνες ολόκληρος κάθεται μέσα εκεί, στα έργατα της γης. Καταδύεται στα βάθη των θαλασσών και των ωκεανών. Ανέρχεται κατόπιν, επάνω στον Ερεθέα. Πηγαίνει να προσπεράσει, να πλησιάσει και αυτά τα απροσπέραστα άστρα για να δει τι είναι και εκεί πάνω. Να γνωρίσει τι στενήγε τον Άρη ήταν αυτό και όλο το σύμπαν. Ο άνθρωπος σήμερα γνωρίζει, θέλει να γνωρίζει τα πάντα. Έφτασε μάλιστα και στα ελάχιστα. Το άτομο, αυτό που δεν παίρνεται δηλαδή μέσα στη φύση του, το τελευταίο το άτομο, αυτός κατέρχεται να το κάνει και όχι απλώς να το κάνει, αλλά να φτιάξει παρατηρήσεων και επιστήμες ολόκληρες απάνησε εκείνο το μικροσκοπάκι, εκείνο το άτομο. Και όμως το άτομο του δεν το ξέρει. Θέλει τον εαυτό του δεν το ξέρει. Ο μέγας άγνωστος είναι ο πιο κοντινός. Είναι ο εαυτός. Δεν ξέρει τι του γίνεται του ανθρώπου από ψυχικές απόψεις πρώτα απ' όλα. Γι' αυτό βλέπετε πολλούς και σου λένε και τι έχω. Πώς θα ξέρεις, όσα και να ξέρεις είναι τίποτα μπροστά σε εκείνα που δεν ξέρεις.
Έλεγε και άλλοτε ότι κάποιος γραμματής, βιβλιοθηκάριος μάλλον, ενός λιβοδίκτου βασιλέως της Γαλλίας, ήταν στοχός. Στοχός! Εγνώριζε πολλά πράγματα. Και τον ερώτησε κάποτε ο βασιλεύς για να ζήτησε. Λες, αυτό δεν το ξέρω, λέει, να τελειώσει. Γιατί δεν το ξέρω, λέει. Γιατί δεν ξέρω, να το ξέρω. Χα, μαγαλιώσε, λέει. Με πληρώνει για εκείνα που ξέρω. Αν ήθελε να πληρώσει για εκείνα που δεν ξέρω, δεν σώθαν ούτε όλη η Γαλλία, λέει, ούτε όλος ο κόσμος. Έτσι. Έτσι είναι. Λάβο. Και όμως νομίζουν ότι τα ξέρανε. Γι' αυτό είπα ότι πρέπει να έχει και τη διανοητική του. Και ο άλλος κόβει καλύτερα μάλιστα από εμάς. Δεν είμαστε εμείς τέλος πάντων να έχουμε το μονταφά τη γνώση που έλεγα μια φορά. Αλλά να ξέρει να είναι να προσδιομένος και στην ηλική του κατάσταση. Όταν λέμε ηλική κατάσταση, να έχει δηλαδή και αυτογνωσία να ξέρει και την κατάσταση του. Δεν ξέρω πώς μου πήγε. Δεν ξέρω τι έχω και τι δεν έχω. Γιατί, εάν έχεις παραδείγματι κατόρθωση, και είσαι από τα τσιμέρκα ή από τα γκράβαρα, ξέρω εγώ που ήρθε εδώ κάτω και μην αύριο σου αγορέ, κατόρθω και έφτιαξε μια δικαρούλα ή κάτι τίποτα, νομίζω ότι αυτός κατέφτει σου τη σύμπα. Και περιχρονεί τους άλλους, τους βλέπεις τον ίδιο τους άλλους. Λένε, τι έχει με τα υλικά πράγματα που έχει τα χάρη σάρα. Ή βλέπεις την άλλη, επειδή ας πούμε έχει κάλος. Τι κάλος, μάλιστα τώρα το πάνε εκεί βαψίματα και βαψίματα και αν πιάσουν τα νευρική δεν είναι. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, νομίζετε ότι αυτή είναι και κι άλλος δεν είναι. Επίησε, πίησε ένα μικρόβιο. Έρχεται και αμέσως γίνεται που να μην μπορεί να σε δει κανένας. Καταλάβατε τι γίνεται. Κι όμως, λέει, κακό, το θέλω να πάνε του. Ότι, ποια είμαι εγώ και ποιος είμαι εγώ. Ως τε χριστιανοί μου, πρέπει να έχουμε γνώση του εαυτού μας από απόψεως ηθικής, ψυχικής, από απόψεως διανοητικής και ξέρω και από απόψεως κατώτη πυρηνικής που βρισκόμαστε, να είμαστε προσγειωμένοι. Ναι, αλλά αυτή τώρα η γνώση είναι αναγκαιοτάτη. Γιατί όταν ο άνθρωπος δεν έχει την γνώση αυτή, δεν μπορεί να είναι χριστιανός. Βλέπετε, ο Λαοδικίας ήταν επίσκοπος. Κι όμως είχε πέσει η χλιαρότητα. Χλιαρός δεν ήταν ζωντανός χριστιανός. Γιατί δεν εγνώριζε τον εαυτό του. Και ο άνθρωπος, ο οποίος δεν γνωρίζει οποιοδήποτε τον εαυτό του, αυτός ασφαλώς θα πέσει και στη χλιαρότητα. Γι' αυτό του λέγει τώρα, είδα σου τα έργα, ότι ούτε ψυχώσει ούτε ζεστός. Όσο ψυχώσει ή ζεστός, ούτως ότι χλιαρώσει και ούτε ζεστός ούτε ψυχώς, μέλωσε εμέσα και στο μετώνα. Πρώτα μας προφυλάσσει από τη χλιαρότητα και από το πτέρυγμα του Χριστού να μας περάσει ο Χριστός, να μας αποδοκιμάσει ο Χριστός. Τρομερό πράγμα. Είδατε, άμα είναι ένα χλιαρό πράγμα είναι αυτό, τώρα το πας, τα χλιαρά, το κάνεις με το. Έτσι είναι. Άμα είναι δροσερό το πούλι. Και ζωστό ακόμα. Ζωστό. Αλλά όταν είναι χλιαρό, έτσι και. Δεν είσαι χριστιανός, δηλαδή σου λέει. Καλύτερα να είσαι ψυχρός. Γιατί. Εάν ένας ψυχρός μπορεί να συναισθανθεί την καταστασή του και να πει βρε που είναι και να μετανοήσει. Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι καλά. Ο χλιαρός και σήμερα δυστυχώς εμείς οι χριστιανοί είμαστε χλιαροί. Κοίταξε να δεις. Εκείνη η γυναίκα, η κοινή γυναίκα η δρόμα εκεί πέρα κάτω συναισθάνεται ότι δεν είναι εντάξει και βλέπεις, λέγεις, πας στην εκκλησία, πάρει ένα τάδερ και ένα ξανακερί. Δεν πάει μέσα, καταλαβαίνει η καταστροφή. Οι άλλοι όμως νομίζουν ότι είναι εντάξει και δεν θα καταλήξει ποτέ αυτή να δει τα αμαρτήματά της. Και νομίζω, σήμερα νομίζω πολύ χριστιανοί, επειδή δίνουν μια δραχμή σε κανένα φτωχό ή επειδή κάνουν ένα σταυρό, ανάβουν και κανένα κερί, νομίζουν ότι είναι εντάξει, χτώθησαν. Εντάξει, χριστιανοί καλή.
Και είναι δύσκολο αλλήμωνο σήμερα από εμάς τους χριστιανούς. Εμείς οι χριστιανοί σήμερα είμαστε χλιαροί. Ο χριστιανικός κόσμος σήμερα είναι χλιαρός. Και γι' αυτό βρισκόμαστε στα κάτω χάλια τα οποία βρισκόμαστε. Εμείς οι Ευρωπαίοι που γνωρίσαμε το θέλημα του Θεού, εμείς που έδωσε εδώ στην ηλικία σου θέλει. Ενώ άλλοι μακριά έχουν ζήλο. Τι ζήλο έχουν αυτοί οι μαύροι στην Ουγκάντα τώρα και παραμείνονται κάτω στην Αφρική. Όχι, γίνονται ορθόδοξοι χριστιανοί. Θυμάστε εκείνον τον μαύρο το διάβολο που ήταν εδώ. Τον θυμάστε χριστιανοί. Αυτός ήταν πρωτεστόρων, αυτό ήταν μοαμεθανός, μουσουλμάνος. Αλλά τι, πίστευε στον Χριστό, έφερε και την οικογένειά του, τον πατέρα του δεν μπορούσε να καταφύγει. Έγινε κατηρικός και φύγει, σηκώθηκε από εκεί, ήρθε για να σπουδάσει ορθοδοξία. Και μόλις είχε οικονομήσει, έπεσε με το αεροπλάνο εδώ, χωρίς να έχει πεντάρα από εκεί πέρα. Τι θα γίνει, πώς θα σπουδάσει. Άγνωστος εν μέσω αγνώστος. Με τι στο Θεό πήγε. Και ο Θεός έφερε να τον γνωρίσει και τον βάλαμε στο κείμενο του 23 που έχουμε μικρό και ο Άγιος κοντά στο Θεό, στο Γη κλπ. Και ο σπούδασε το πάει και σου. Βρέπετε η πίστη. Κάτσε τώρα να σου πω εσένα, σήκω να πας, να πας σε υπεραδύναμη, δεν ξέρω, να πας στην Αφρική τώρα να εργαστείς για τον Χριστό και να μας. Και χωρίς τα τάρα. Βλέπετε που πόσο πίσω είμαστε εμείς. Τώρα στο παγκόσμιο πόλεμο, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, στην Ιαπωνία σε ένα νέο, σε ένα νησάκι εκεί της αυτής της Ιαπωνίας κάτω, είχαν πέσει με ένα αεροπλάνο δυο Αμερικανοί. Αυτοί τώρα όταν γλίτωσαν βέβαια και έπεσαν, είπανε τώρα θα μας πάνε από την κοπέρα. Αλλά εκεί είχαν πάει πρωτήτερα χριστιανοί, οι Αραπόστολοι, και τους δίδαξε το χριστιανισμό. Και οι άνθρωποι εκεί τους πλησίασαν, τους πήρανε, τους πήγανε εκεί στα καρύδια τους. Μάλιστα τους έδωσαν, δεν είχαν τίποτε καρύδια, είχαν μονάχα, δεν είχαν τίποτα άλλο να τρώνε κανένα. Από εκεί λοιπόν τους έδωσαν για αυτούς μια τέκα τόπη, μάλιστα τους πήγανε και έκαναν και ένα μάθημα όπως κάνουν αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, αδερφικά και κατόπιν τους παίρνουν αυτούς τους εχθρούς τους. Τους πήρανε, τους έβαλε στο μονόξυλο και τους πήγανε, τους πέρασαν μέσα και από τα εθνικά και αφού τους έβγαλαν να είναι εκτός πυρδίνου, επέστρεψαν αυτοί με τα μονοξυλά τους πίσω. Βλέπετε, χριστιανοί μου, τι αγάπη έχουν εκείνοι που φωτίζονται δια πρώτη φορά. Και εμείς γίναμε ψυχροί, αδιάφοροι, τυροδομαριστέ, σαν τον εαυτό μας, πώς θα κανονίσουν να μην πάθουμε τίποτα. Όλα και όλα. Θέλουμε και την πίτα σωστή και τη γάτα εντάξει. Όχι αγαπητοί. Εδώ σε ηθικία μου και εγώ. Δεν είμαστε ζεστοί χριστιανοί. Καλύτερα όμως από ψυχροί. Τι θέλουμε, είμαστε χριστιανοί. Ορθόδοξοι πώς γεμάτοι η Ελλάδα. 8 εκατομμύρια εδώ στην Ελλάδα ορθόδοξοι. Για πάρε να δεις πώς είμαστε ορθόδοξοι. Πώς είμαστε ζηλωτές. Δεν ήθελα 8 εκατομμύρια. Δεν ήθελα 800.000. Δεν ήθελα 80.000 χριστιανούς. Ζηλωτάς. Δεν ήθελα 8.000. 800 μπορούσε να είμαστε να εστιγάει ζηλωτές χριστιανοί. Με ζήλο, ζεστή χριστιανοί. Αλλά είμαστε τώρα και ο ένας, είμαστε χλιαροί και αποχλιαρώνεται και ο άλλος. Βλέπετε πόσο δίκιο έχει ο Κύριος και όλα αυτά, γιατί νομίζουμε ότι είμαστε καλοί χριστιανοί. Επειδή πάμε στην Εκκλησία καμιά φορά, πάμε και κανένα πρόσφορο, κάνουμε και κανένα σταυρό, νομίζουμε, πάμε και στην κανασίδα και νομίζουμε ότι είμαστε εντάξει πέραν το Θεό. Έχουμε άγνοια του εαυτού μας. Η άγνοια αυτή, χριστιανοί μου, σιγά σιγά οδηγεί εις καταστροφή. Δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Στην Αλβανία, όταν είχαν αρχίσει τα κρυοφαγήματα, οι στρατιώτες έβλεπαν, δεν μπορούσαν να φτάσουν.